Καμία συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν έκανε ο Υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μακριώτης για το έργο της Κάρλας μετά από την επίσκεψη που έκανε σήμερα στο Θυρόφραγμα και το Αντλιοστάσιο και κατόπιν της σχετικής έσκεψης στο Δημαρχείο της περιοχής. Ο κ. Μακριώτης, αφού άκουσε τα αιτήματα και τις προτάσεις των τοπικών εκπροσώπων φορέων, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο του δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν και έδωσε τη δέσμευση ότι θα κερδιθεί ο χαμένος χρόνος. Θα επιταχύνουμε την ολοκλήρωση των μελετών εκεί όπου χρειάζονται. Θα επιταχύνουμε τη λύση των προβλημάτων, γιατί υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές σε κάποιες από τις εργολαβίες και φυσικά θα διασφαλίσουμε απόλυτα τη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση όλων των έργων και όλων των υποδομών. Φιλοδοξούμε πως οι μεσογειακοί αγώνες θα βρουν ολοκληρωμένες τις υποδομές στην Κάρλα και φυσικά την χρήση και τη λειτουργία τους. Επιδεικνύεται μια συγκεκριμένη πολιτική βούληση να σταματήσουν εκείνες οι καθυστερήσεις οι οποίες δημιουργούσαν χρονίζουσες εμπλοκές στα έργα, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη υστέρηση στα έργα του Αντλιοστασίου και του Αρδευτικού και ότι πρέπει πλέον να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η ολοκλήρωση των έργων αυτών με την διασφάλιση της χρηματοδότησης και της απρόσκοπτης ροής της υλοποίησής τους. Ο Νομάρχης Μαγνησίας, ο Δήμαρχος Βόλου, οι βουλευτές και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι φορέων επεσήμαναν ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των εργασιών στο αντλιοστάσιο του Ποινίου, να λειτουργήσει απρόσκοπτο ο φορέας διαχείρισης της Κάρλας και να υλοποιηθεί το έργο του κοπελατοδρομίου εν ώψη των μεσογειακών αγώνων. Παρόλη την καθυστέρηση που έχουμε στο θέμα του κοπελατοδρομίου, και αυτό θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει απόλυτη δέσμευση και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όσον αφορά και τη δική μας πλευρά θα είμαστε συνεπείς. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και στο κοπελατοδρόμιο όπως και στο σύνολο των υποδομών. Αυτό που απομένει και από μας είναι να σας βοηθήσουμε και να στηρίξουμε σε έναν αγώνα δρόμου που έχουμε μπροστά μας και που ο χειρότερος εχθρός μέχρι την 20η Ιουνίου του 2013 που θα αρχίσουν οι μεσογειακοί αγώνες είναι ο χρόνος. Ο κ. Μακριώτης ανέφερε ότι όλα τα θέματα ίδρευσης και άρδευσης πρέπει να προσεγγιστούν με ορθολογικό τρόπο και σε άμεση συνάρτηση με τη χρηματοδότησή τους. Όπως τόνισε, η διασφάλιση των πόρων είναι απόλυτη προτεραιότητα ώστε να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες υποδομές.